συνοπτικά και συμπερασματικά, γιατί είναι πάρα πολλά και καταλαβαίνει τι έχουμε να πούμε. Πάντως το γεγονός είναι αυτό ότι χειροτερεύει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ η κατάσταση. Μα πάρα πολύ. Ένα, έχουν αποτύχει συνομιλίες σε επίπεδο Πούτιν με τον Τζο Μπάιντεν, σε επίπεδο Άντονι Μπλίνκεν με Λαυρόφ, αλλά και σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας το Σάββατο πρωί ανάμεσα στον Λόιντ Όστιν και τον Σεργέη Σοϊγκού, τον Ρώσο. Δεν βρίσκεται άκρη σε τίποτα, δεν υπάρχει περίπτωση, και μάλιστα και πολλοί Ρώσοι πρέσβεις, ιδιαίτερα στην Αυστραλία, στη Βρετανία και στη Στοχόλμη, στη Σουηδία, έχουν ξεφύγει λίγο από τα διπλωματικά και χρησιμοποιούν εκφράσεις οι οποίες, επειδή είμαστε στο ραδιόφωνο και σέβομαι τον κόσμο και σένα, δεν πρόκειται να τις χρησιμοποιήσουν. Τώρα, αύριο πάει και μεθαύριο στο Κίεβο και στη Μόσχα, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, Όλαφ Σόλτς, ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος πλέον η Γερμανία έχει μπει στο πακέτο των Αμερικανών Βρετανών, άρα θα στηρίξει παντιοτρόπως όλες τις κυρώσεις οι οποίες θα είναι crippling, και όταν λένε crippling εννοούν σε κατέβω, που θα υιοθετήσει η Δύση κατά της Ρωσίας. Τώρα για τον Υπουργό Άμυνας που είπε στον Γουάλας, ο οποίος ήταν την Παρασκευή, είχε δει τον Σοϊγκού στη Μόσχα, σε ελάχιστες περιπτώσεις, γυρίζει άρον-άρον στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, είδα πριν από λίγο, διότι τα πράγματα χειροτερεύουν. Μάλιστα ήταν και σε διακοπές Σαββατοκύριακο να κάνει με την οικογένειά του και δεν θα γίνουν, και επιστρέφει στο Λονδίνο. Η KLM, οι Ολλανδικές μάλλον αερογραμμές, κόψαν τις πτήσεις από σήμερα το πρωί προς όλη την Ουκρανία και βεβαίως και τις πτήσεις εμπορικές αλλά και οπουδήποτε άλλες. Άλλωστε η Ολλανδική πρεσβεία έχει μεταφερθεί από Παρασκευή πρωί τηλέμαχη από το Κίεβο στην δυτική πόλη του Λβίβ, στα σύνορα με την Πολωνία, σαφώς πιο σίγουρη θέση για να μην κινδυνεύσουν διπλωμάτες και άλλοι. Τώρα, ανέφερες πολύ σωστά ότι έχουν αποχωρήσει διπλωμάτες πλην του σταθερού αναγκαστικά προσωπικού που πρέπει να μείνει, κάτι το οποίο ανέφερε και από την πρωτεύουσα των νησιών Φίτζι πριν από λίγο ο Μπλίνκεν, όπου είναι εκεί για τη σύνοδο των κρατών του Ειρηνικού, και είπα σημείο ότι με εξαίρεση του στρατιωτικού ακολούθους και ορισμένους άλλους, αποχωρεί και ο πρέσβης, αποχωρεί αυστημή, ο εκτελόμαλο χρέη πρέσβη, γιατί έχει εγκριθεί καινούριο πρόσωπο να πάει, αλλά αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει πάει στο Κίεβο. Να πούμε επίσης, τηλέμαχε 3-4 πράγματα πριν κλείσω, ότι συνεχίζονται κανονικά οι ασκήσεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Λεύκο Ρωσία, σε μεγάλη εκτεταμένη, θα λέει κανείς, άσκηση μέχρι τις 20 του μηνός. Επίσης υπήρξε ένα πρόβλημα με ένα αμερικανικό υποβρύχιο που κατηγόρησαν οι Ρώσοι ότι στο Νέο Ανατολή, δηλαδή απέναντι από το Βλαντιβοστόκο και στις Κουρίλες νήσους, παραβίασε ρωσικά χωρικά ύδατα. Τελικά κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Υπάρχει διάσταση απόψεων. Άλλα λένε οι Ρώσοι, άλλα λένε οι Αμερικανοί. Πάντως εκλήθη το πρωί ο Αμερικανός ναυτικός αρχόδοσος στη Μόσχα για να δώσει εξηγήσεις του τι ακριβώς έγινε. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει ένα σχέδιο του ΓΕΘΑ, δικό μας. Όπως κάναμε το 1993 και αποσύραμε τηλέμαχοι από την Αμπχαζία Έλληνες που ήταν στο Σοχούμι, βέβαια τότε ήταν λίγοι Έλληνες, ήταν κάπου 1.400, υπάρχει έτοιμο σχέδιο από πλευράς Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ώστε αν τα πράγματα χειροτερεύσουν στη Μαριούπολη, η οποία, όπως ξέρεις, εδρεύει γεωγραφικά 12 χιλιόμετρα από εκεί που είναι το ρωσικό πυροβολικό στην Αζωφική, μήπως ας πούμε κάποιοι από τους Έλληνες, και δεν ξέρω τώρα, δύσκολα, είναι 110.000 κόσμος εκεί πέρα, μη κάποιοι από αυτούς θέλουν να επιστρέψουν εδώ. Και κλείνω λέγοντας τρία έτσι σημαδιακά που δεν τα έχω αναφέρει δημόσια. Πρώτη φορά τα λέω τηλέμαχε. Πρώτα απ' όλα, μην ξεχνάμε, είναι 15 χρόνια αυτό το μήνα από τότε που ο Πούτιν λυπήθηκε για τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης στην ιστορική ομιλία στο Μόναχο, την οποία έκανε. 15 ακριβώς χρόνια από τότε. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή έχουμε τη μεγάλη διάσκεψη του Μονάχου, η οποία θα γίνει με 18 και 19 του μηνός, η οποία προφανώς είναι Ρώσο κεντρικά από πάση πλευράς. Θα δούμε τι θα πούν οι διάφοροι γερουσιαστές Αμερικανοί κλπ. Και μην ξεχνάμε ότι μέσα στην εβδομάδα, δηλαδή Τετάρτη και Πέμπτη, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας θα συμμετέχει στην έκταστη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ που θα γίνει υπό τον Στόλτεμπεργκ στο Βέλγιο. Και καταλαβαίνεις, ας πούμε, αυτή η σύνοδο είναι από τις πιο κρίσιμες, γιατί οι 30 Υπουργοί Άμυνας Βορειοατλαντικής Συμμαχίας θα πρέπει να απαντήσουν σε κάποια πράγματα πέραν αυτών που μέχρι τώρα έχουμε δει. Αντιλαμβάνεσαι, με τη μετακίνηση στρατιωτικών μονάδων από τη Βρετανία, από άλλες χώρες στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης που είναι με τοπικά με τη Ρωσία. Κλείνω τηλέμαχη κατάσταση. Καθόλου, μα καθόλου, καλή. Αυτό και συνεπώς από εδώ και πέρα, δεν θέλω η δημόσια κάποια άλλα πράγματα να εκθέσω, αλλά από εδώ και πέρα τα πράγματα μπερδεύονται πάρα πολύ στα Ουκρανορωσικά, μα πάρα πολύ.